Κάποιος υποσχέθηκε ότι θα ντυθεί γαμπρός μόλις λειτουργήσει το μετρό Θεσσαλονίκης και χθες έγιναν και τα δύο πράξη με τους νεόνυμφους μετά την εκκλησία να ανεβαίνουν και τα σκαλιά της από βάθρας. Από το πρωί της Κυριακής στους σταθμούς επικρατεί το αδιαχώρητο με ανθρώπους που θέλουν να το δουν για να το πιστέψουν. Και το πιστεύω και δεν το πιστεύω ότι ζω και έχει γίνει το αυτό. Ειδικά με τα αρχαία εδώ είναι φανταστικό. Εγώ είμαι 77 χρονών, ακόμα δεν το περίμενα ότι θα τελειώσει. Έλεγα θα χαθώ στον άλλο κόσμο και δεν θα τελειώσει. Τελικά τέλειωσε. Γλιτώνουμε τα πάρκινγκ, γλιτώνουμε τα λεωφορεία. Είναι κάτι το φανταστικό. Έχω πάθει πλάκα. Θεσσαλονικοί και επισκέπτες έρχονται μαζικά για να χρησιμοποιήσουν το μετρό κατά τη δεύτερη μέρα της λειτουργίας του. Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο να μην ελπίζουμε ότι πραγματικά κάποια στιγμή θα γίνει. Οπότε μας φαίνεται ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Δεν τους πτωεί ούτε η κακοκαιρία. Μόνο την πρώτη μέρα εκτιμάται ότι στο μετρό μπήκαν πάνω από 200.000 επιβάτες. Αν και είχε βροχή, αν και είχε τα πάντα, κατεβήκαμε κάτω. Οπότε ήρθαμε και για το μετρό. Ο κόσμος έρχεται. Τα βαγόνια είναι γεμάτα, οι σταθμοί είναι γεμάτοι. Πιστεύουμε έχει έρθει περίπου 200.000 κόσμος χθες. Καινούριο είναι. Το καινούριο πάντα καλό είναι. Μακάρι έτσι να συνεχίσει, να το προσέχουμε. Με το σταθμό της Βενιζέλου να κερδίζει τις εντυπώσεις μικρών και μεγάλων. Σε έχω μείνει άναυδος γενικά. Είναι απίστευτα όμορφο. Είναι αυτό το ότι έχεις δύο σε ένα, δηλαδή έχεις ένα υπερσύγχρονο μετρό και απ' την άλλη έχεις και μια ιστορία που εκτείνεται σε χιλιάδες χρόνια για τη Θεσσαλονίκη. Και πολύ είναι ωραίο αυτό τα αρχαιολογικά που έχει σαν μια πόλη. Φαίνεται πάρα πολύ εντυπωσιακό και ωραίο. Όπως λένε, το νέο μέσο θα βελτιώσει τις συνθήκες ζωής και μετακίνησης στην πόλη. Θα διευκολύνει την καθημερινή ζωή των Θεσσαλονικιών. Θα βολεύει πάρα πολύ για τη σχολή στην καθημερινότητα, γιατί κιόλας σταματάει μπροστά, οπότε θα γλιτώνουμε τα λεωφορεία. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αρκετοί μάλιστα έσπευσαν να προμηθευτούν κάρτες και εισιτήρια τα οποία θα χρειαστούν από τις 4 Δεκεμβρίου.